Στην καρδιά μας ακόμα είμαστε παιδιά των λουλουδιών. Η ζωή των χίπι στο μύριτο της Ιεράπετρας πίσω στην δεκαετία του 70 αναβίωσε μέσα από περιγραφές ανθρώπων που θυμούνται στιγμές από εκείνη την ανέμελη περίοδο, την οποία όπως λένε δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Και αυτές οι σκέψεις θα μείνουν ζωντανές μέχρι όσο είμαι ζωή. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, η οποία είχε πολλές και πολύπλευρες επιδράσεις στον κόσμο εδώ πέρα. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 60 οι χίπις εκδιώχθηκαν από τα Μάταλα, επέλεξαν να δημιουργήσουν τα καινούργια τους κοινόβια κάτω από τα αλμυρίκια στο μύρτο της Ιεράπετρας, μένοντας σε σκηνές και σε καλύβες που έφτιαχναν με καλάμια. Πρώτα απ' όλα κοιμόμασταν 200 άτομα στην παραλία, με αυτοσχέδιες καλύβες, με σκηνές. Εδώ στο σημερινό λιμανάκι δίπλα υπήρχε ένα έλος γεμάτο αλμυρίκια. Βασικά ήταν όλη η παραλία αλμυρίκια. Οπότε από εκεί από κάτω κάναμε τις αυτοσχέδιες σκηνές, ας το πούμε έτσι. Εκεί κοιμόμασταν. Και περνούσαμε τις μέρες μας εκεί. Κυρίως μπάνιο εκεί στη... Δηλαδή όταν ήρθαμε ήμασταν κάτω από τα δέντρα μέναμε. Η ζωή τους ήταν απλή και ελεύθερη, χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις. Ζούσαν σε σκηνές και σε καλαμένιες καλύβες στην παραλία του Μύρτου, στον Βάτο και στα Τέρτσα, ενώ απολάμβαναν τη σκιά από τα αλμυρίκια και εργάζονταν σε θερμοκήπια της περιοχής. Η ζωή εδώ πέρα δεν υπήρχε φόνο, δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν η λεγόμενη περιοχή του Παπα Αντώνη, τα αλμυρίκια. Ακριβώς στο χωριό δίπλα. Εκεί είχαμε διάφορες πολλές σκηνές, ας πούμε. Και μετά εδώ στην παραλία, φωτίτσες, κιθάρες, μουσικές, διάφορα happening τότε των χίπις. Η συνύπαρξη των παιδιών των λουλουδιών με τους ντόπιους δημιούργησε φιλίες και δεσμούς που μένουν αναλύωτοι στο χρόνο, ενώ η παρουσία τους στο Μύρτος έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για τον τουρισμό της περιοχής. Κάναμε φιλίες τότε που κράτησαν για αρκετό καιρό και μπορώ να πω μέχρι και σήμερα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν παιδιά σήμερα που έχουν μεγαλώσει, όχι παιδιά πλέον, που έχουν παιδιά που έχουν δημιουργηθεί από μια τέτοια σχέση μεταξύ ντόπιων εδώ πέρα και επισκεπτών, και άλλα μένουν εδώ, άλλα μένουν στην Ευρώπη, άλλα μένουν στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν αρκετά παιδιά μυρτιανά, να τα πούμε έτσι, που μένουν ανά τον κόσμο σήμερα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων. Σήμερα ο Μύρτος είναι πλέον ένα τουριστικός προορισμός. Ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος δημιουργεί εισοδήματα σε όλο τον κόσμο.